χαίρομαι ιδιαίτερα ότι πάω πλέον να αντιπροσωπείτε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα по всему миру будем реализовывать проект. Εμείς σε όλο τον κόσμο θα υλοποιούμε το project. Куда будем передавать оборудование соответствующее, новое, новый телеканал новый. Όπου θα παρέχουν το εξοπλισμό του Nova. Чтобы можно было смотреть качественно игру нашей команды, где бы ни находились фан-клубы. Έτσι ώστε να είναι δυνατό να παρακολουθούν οι φίλαθλοι μας, οι οπαδοί της ομάδας μας, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, τα παιχνίδια μας. И первый проект, конечно, будет по постсоветскому пространству. Και βεβαίως, το πρώτο βήμα αυτού του project θα ελοπιθεί στην χρόνια Σοβιετική Ένωση. Мы это уже опробовали в Ростове. Το έχουμε ήδη δοκιμάσει στο Ροστόφ. И очень неплохо получается. Είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Я думаю, что могут здесь Ροστοβчане рассказать. Και εγώ πιστεύω ότι οι κάτοικοι του Ροστόφ μπορούν να σας διηγηθούν. Я думаю, что это будет такая некая, я бы сказал, конкретная связь фан-клубов постсоветского пространства с эпицентром ПАОК. Και έτσι λοιπόν εγώ νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει μια συγκεκριμένη ένα συγκεκριμένο δεσμό των φιλάθλων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με το κέντρο του ΠΑΟΚ. Я вас предупреждаю. Και σας προειδοποιώ. ΠΑΟΚ это такой клуб. ΠΑΟΚ είναι ομάδα. Куда можно однажды прийти. Όπου μπορείς να έρθεις μια φορά. И больше никогда не уйти. Και δεν θα φύγεις ποτέ. Вы должны быть готовы к этому. Πρέπει να είστε έτοιμοι αυτό. Добро пожаловать в семью ПАОК. Καλώς ήρθατε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Χαιρετίζω την πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής της Δεύτερης Παγκόσμιας Συνδιάσεως Ποντιακής Νεολαίας. 100 περίπου χρόνια από την καταστροφή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, το ξεριζωμό και την προσφυγιά, οι Έλληνες από τον ιστορικό πόντο, με την παρουσία τους, το έργο, τους αγώνες και την ιδιαίτερη πολιτισμική τους φυσιογνωμία, σφράγισαν την πορεία της πατρίδας μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την προκοπή αυτού του τόπου. Οι στόχοι του συνδέσμου μας είναι οι εξής. Η ένωση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ζουν στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η υποστήριξη του ΠΑΟΚ, καθώς και η προώθηση του αθλητισμού και του υγιεινού τρόπου ζωής. Καλησπέρα, σεβαστοί φίλοι και φίλες και φίλοι του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη. Ονομάζομαι Παπαδόπουλος Δημήτριος, είμαι γεννημένος στο Μίνσκ της Λευκορωσίας. Ρίζουμε από την πόλη Κωτιόρα του Πόντου. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος σύλλογος, μεγάλη ιστορία. Ο ΠΑΟΚ μας έχει κάνει να ορκιστούμε με το φανατισμό του. Αυτός ο σύλλογος έγινε ένα κομμάτι της ζωής μας. Μας έκανε να επισκεφτόμαστε τους αγώνες του ΠΑΟΚ και ενεργά να τον υποστηρίζουμε. Για μας ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλή ομάδα. Έχει μέλη σε κάθε γωνιά του πλανήτη και είμαστε όλοι μέλη αυτής της οικογένειας. Καλώς ήρθατε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα σωματείο προσφυγικό, το οποίο πλέον δεν είναι ορφανό. Έχει πατέρα, τον κύριο Σαββίδη, και τον ευχαριστούμε. Θα πω δύο λόγια για την ομάδα, τα οποία θα τα πούμε καλύτερα στο γήπεδο, όταν δείτε και πώς είναι το γήπεδο μας. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει δύο πρωταθλήματα, το 1976 και το 1985, και τέσσερα κύπελα, το οποίο το τελευταίο ήταν το 2003. Το πάθος των οπαδών είναι τόσο μεγάλο, που είναι σαν να παίρνουμε κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ και σας ξανακαλωσορίζω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια που έχουμε, αυτή την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Θέλουμε να πηγαίνουμε μπροστά και να είστε σίγουροι, τώρα που η ομάδα έχει τον πατέρα της, αυτή η ομάδα θα πάει πολύ μπροστά. Θα ξαναζήσει τις εποχές της δεκαετίας του 70 που ήμουν παρόν, και του 80. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας συγχαίρουμε που είστε σήμερα κοντά μας. Εγώ ήμουν 12 χρονών και με ρώτησε ένας φίλος μου με ποιο ομάδα υποστηρίζεις. Εγώ ούτε δεν είχα καμία ιδέα από μια ποδοσφαιρική ομάδα εδώ στην Ελλάδα. Και λέει, μα Πόντιος δεν είσαι. Ναι, το λέω. Τότε είσαι ΠΑΟΚτης. Και από τότε κόλλησε. Κάθε χρόνο στην Αυστραλία
γίνεται γλέντι, ειδικά στη Μελβούρνη, και ξέρεις ότι όταν γίνονται οι γλέντι έχουν περίπτερα. Η μόνη ποδοσφαιρική ομάδα που Ελλάδα που έχει περίπτερο κάθε χρόνο είναι ΠΑΟΚ. Είχα σκεφτεί να πω ορισμένα πράγματα, αλλά θα πω μία κουβέντα. Δέος και ανατριχύλα που φορώ σήμερα αυτό το μπλουζάκι. Εύχομαι κάθε επιτυχία του σύνδεσμου. Δεσμεύομαι με προσωπικά την απόλυτη συνεργασία όσο αφορά την Γερμανία και τον πανευρωπαϊκό χώρο και εύχομαι το μέλλον να μας φέρει συχνότερα κοντά, οι συνεργασίες μας να είναι αδελφικές και μόνο πάνω στο στίγμα της αδελφοσύνης θα μπορέσουμε όλοι σύσσωμα να διαμορφώσουμε το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Και μια αναμνηστική φωτογραφία. Όχι, μπαντάς λόγια. Πάει πάρα πολύ, λέει. Ευχαριστώ. Μια φωτογραφία.